Καλησπέρα, Λευτέρη, και καλή χρονιά. Καλησπέρα, επίσης. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Ήταν έμπνευση της στιγμής αυτή η πάσα ή είχες δει την κίνηση στην πλάτη της άμυνας του Ντούνι? Εξήγησέ μας λίγο πώς. Εντάξει, γενικά θέλαμε να χτυπήσουμε σε αυτό το σημείο με την αλλαγή πλευράς. Εντάξει, ήταν έμπνευση της στιγμής η συγκεκριμένη πάσα, αλλά το γενικότερο πλάνο ήταν αυτό. Ναι. Ήταν πάντως ουσιαστικά μισό γκολ το οποίο έδωσε στο Μάρκο Ντούνι, που ο οποίος απλά τσίμπησε την μπάλα και την έστειλε με ένα ωραίο πλαστεδάκι. Ακριβώς, στην, ναι, στην εστία. Εκμεταλλεύτηκε λίγο και την έξοδο τερματοφύλακα την άστοχη και τσίμπησε την μπάλα και μπήκε τον γκολ. Η ασίστ βέβαια χρεώθηκε στο Λευτέρη. Δεν ξέρω, έχεις μετράς καθόλου τα στατιστικά? Σας απασχολούν, σας ενδιαφέρουν ή απλά να κερδίζει η ομάδα? Όχι. Θεωρώ ότι εντάξει, αυτά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πρωταρχικός σκοπός και στόχος είναι να κερδίζει η ομάδα κάθε Κυριακή. Τώρα ποιος θα σκοράρει, ποιος θα βγάλει ασίστ, πιστεύω λίγο μετράνε. Πάντως για έναν αμυντικό μέσο, γενικότερα, όχι μόνο τώρα που μιλάμε μαζί σου, είναι σημαντικό το να συμμετέχει στο παιχνίδι της ομάδας, στο μεσοεπιθετικό που λέμε, και να βοηθάει τους παίκτες που είναι περισσότερο επιφορτισμένοι με αυτό, γιατί κάνει σαφώς την ομάδα πιο δημιουργική, πιο επιθετική και πιο απειλητική. Εννοείται, έτσι είναι. Ειδικά όταν μια ομάδα παίρνει και assist και goal από τα αμυντικά half, είναι ότι καλύτερο. Mm-hmm. Όπως είπατε, εμείς ερχόμαστε σαν trailer από πίσω και δίνουμε, και δεν μας ελέγχουν τόσο πολύ και δίνουμε πολλές βοήθειες και στο επιθετικό κομμάτι. Η αλήθεια βέβαια είναι χθες, Λευτέρη, και θα μας το πεις εσύ, ότι δεν σας βοήθησε και πολύ αγωνιστικός χώρος. Εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο, το έβλεπα από την τηλεόραση, ήταν πολύ χάλια. Φαινόταν τουλάχιστον χάλια αγωνιστικός χώρος. Από την τηλεόραση φαινόταν και... ίσως και καλύτερα. Ναι, ναι, από κοντά ήταν πολύ χειρότερο το γήπεδο. Ναι. Εντάξει, βέβαια, καλός ή κακός θα πω εγώ. Στα περισσότερα γήπεδα στη Football League ο αγωνιστικός χώρος είναι έτσι, δεν αποτελεί εξαίρεση το συγκεκριμένο γήπεδο. Γιατί για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και το δικό μας γήπεδο στο Κλέανς Βικελής δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Ακριβώς, ναι, δυστυχώς. Αυτή είναι η Football League, κακά γήπεδα, κακοί αγωνιστικοί χώροι, ωστόσο πρέπει όλα αυτά να τα παραβλέψουμε. Εμείς πρέπει να πετύχουμε το στόχο μας για να φύγει η ομάδα από αυτή την κατηγορία. Ο Άρης έκανε τη δουλειά του χθες. Ήταν μάλλον αυτό που συνηθίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι με κάποια κλισέ που έχουμε να χαρακτηρίζουμε επαγγελματική νίκη? Θεωρώ πως ναι, ήταν. Εντάξει, δεν είχαμε και την καλύτερη μας ημέρα αγωνιστικά χθες. Ναι. Και θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, να κάνουμε το πλάνο μας έτσι όπως το είχαμε προγραμματίσει, ωστόσο το γήπεδο δεν μας βοήθησε. Ευτυχήσαμε, σκοράραμε και μετά ίσως πιστέψαμε τελείωσε το παιχνίδι, ίσως να το διαχειριζόμασταν και δεχτήκαμε την όποια πίεση δεχτήκαμε. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, είχε κανένα δύο ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, είναι η αλήθεια, ο Απόλλων Λάρισα, για να ξαναμπεί στο παιχνίδι όταν το σκόρ ήταν ακόμη στο 1-0. Ειδικά με εκείνη την ευκαιρία, αν δεν κάνω λάθος, ο Καρακατσάνης, ο οποίος έχασε ένα τέτα-τέτ. Το τέτα-τέτ. Και μια κεφαλιά. Είχε δηλαδή κάποια κενά διαστήματα ο Άρης. Δεν ξέρω, εμάς τουλάχιστον, Λευτέρη, μας φάνηκε ότι αυτό το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να ήταν και το χειρότερο φέτος του Άρη μέχρι στιγμής της σεζόν. Ναι, αν. Σκεφτώ λίγο την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου που κάναμε κάποιες φάσεις και προς το τέλος που επίσης κάναμε δύο φάσεις. Είχαμε ένα 20 λεπτό ισάωρο το οποίο, αν και θεωρώ ότι ήταν έλλειψη συγκέντρωσης, σκεφτήκαμε ίσως όλοι ότι τελείωσε το παιχνίδι, ότι δεν θα απειληθούμε. Αλλά όπως φαίνεται κάναμε λάθος. Ναι. Ναι. Αυτή η έλλειψη συγκέντρωση πιστεύει ότι φταίει και έφταξε και σε άλλα παιχνίδια? Γιατί γενικότερα στο τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι σε κάποια μας δεν πατάει τόσο καλά. Και το είπε και ο προπονητής χθες ότι αντιμετωπίζει η ομάδα ένα πρόβλημα. Ίσως είναι και η έλλειψη συγκέντρωσης, πιστεύεις, μερικές φορές, ή και κάτι άλλο? Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο. Όταν προηγήσεις το σκορ, όταν ξέρουμε ότι είμαστε καλή ομάδα, ότι παίζουμε ποδόσφαιρο σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο, ίσως πιστεύεις ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι και εκεί ίσως να υπάρχει αυτή η έλλειψη συγκέντρωσης και
του κάνουμε τον αντίπαλο να πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι. Άρα λες ότι η ομάδα πρέπει να καθαρίζει πιο γρήγορα τα παιχνίδια, να βρει τον τρόπο δηλαδή. Αυτό εννοείται, ναι. Όσες φάσεις κάνουμε στην αρχή, θεωρώ ότι με ένα γρήγορο γκολ και στη συνέχεια, γιατί συνεχίζουμε και πιέζουμε, αν πετύχουμε και ένα δεύτερο, θα είναι ότι καλύτερο για όλα τα παιχνίδια. Παρά τη νίκη, Λευτέρη, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα από χθες μεταξύ των φίλων του Άρη περισσότερο για το ότι ο Άρης δεν παίζει καλά, δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που θέλει να βλέπει ο κόσμος. Υπάρχει τώρα μια διχογνωμία. Υπάρχουν αυτοί που κοιτάνε την ουσία και λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει αρκεί να έρχονται τρεις βαθμοί της νίκης, και οι άλλοι που θέλουν να βλέπουν και λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο. Εσύ τι λες για όλα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι στόχος της ομάδας είναι να κερδίζει κάθε Κυριακή σε όλους τους αγώνες. Τώρα αν συνδυάζεται αυτό και με καλό ποδόσφαιρο είναι ότι καλύτερο, αλλά πιστεύω πως σε αυτή την κατηγορία, με αυτά τα γήπεδα που υπάρχουν, όλοι προτιμάμε να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς και να στο τέλος της χρονιάς η ομάδα να επιστρέψει εκεί που αξίζει, παρά να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να είμαστε άτυχοι ή να χάνουμε ευκαιρίες και να μην παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Δεν το συζητάτε δηλαδή στα αποδυτήρια, δεν σας ενοχλεί, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο σας προβληματίζει, να το θέσω έτσι? Μας ενοχλεί και το σκεφτόμαστε και προβληματιζόμαστε και συζητάμε και με τον προπονητή για το τι πρέπει να αλλάξει, να διορθώσουμε τα λάθη μας. Ωστόσο υπάρχουν πολλές δικαιολογίες που μπορούμε να πούμε, όπως είπα και πριν, τα γήπεδα, ο αγωνιστικός χώρος. Ωστόσο αυτό πρέπει να τα παραβλέπουμε και να πετυχαίνουμε τη νίκη. Βέβαια, για να μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα, γιατί εντάξει, τροκουβέντα κάνουμε. Ακόμη και στη μέτρια του μέρα, όπως χθες ο Άρης είχε μια μέτρια μέρα, όπως μας είπες, και δεν ήταν τόσο καλή, κέρδισε, και αυτό συνιστά και μια ικανότητα για την ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, και βλέπουμε ότι αυτή τη χρονιά και σε άλλα παιχνίδια που ήμασταν μέτροι, έχουμε πάρει τη νίκη σε άλλα παιχνίδια πιο εύκολα, σε άλλα παιχνίδια πιο δύσκολα, και όπως σας είπα και πριν, αυτός είναι ο σκοπός. Είτε με καλό ποδόσφαιρο είτε χωρίς, να κάνουμε τα πάντα ώστε να πετυχαίνουμε τη νίκη κάθε Κυριακή. Διαπιστώσαμε εμείς τουλάχιστον εξ αποστάσεως ότι κάποια παιδιά χθες, δεν ξέρω να μας μιλήσεις και εσύ για τον εαυτό σου, φάνηκαν να είναι λίγο περισσότερο κουρασμένα στο παιχνίδι. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Δεν θεωρώ πως είναι κούραση. Και με τα παιδιά που μιλήσαμε δεν ήταν κούραση, κουρασμένα τα πόδια ή οτιδήποτε. Μήπως πνευματική το... ενδεχομένως, ίσως λίγο η κούραση. Ούτε αυτό νομίζω, γιατί κρατιόμαστε όλοι. Έχουμε συνέχεια κίνητρο να κερδίζουμε. Θεωρώ πως θες ήταν περισσότερο το γήπεδο που μας κούρασε. Ναι, ναι. Συντηρείται μια διαφορά από την τρίτη θέση. Αναφέρω την τρίτη γιατί και η δεύτερη δίνει άνοδος. Ο Άρης είναι πρώτος με αυτό το σερί των 9 νικών που έχει και τις δύο ισοπαλίες. Έχει μια διαφορά από την τρίτη θέση, από τον Όφη που έχει και ένα μάτς λιγότερο, και από τα Τρίκαλα που είναι στους 21. Αυτό σας δίνει μια άνεση και μια ψυχολογία η οποία δεν σας πιέζει? Εντάξει, εμείς το σκεφτόμαστε, θα έλεγα, αντίθετα. Δεν βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Θέλουμε συνεχώς να κερδίζουμε κάθε αγώνα, ώστε να μην νιώσουμε την οποιαδήποτε πίεση, να μην αφήσουμε και τον δεύτερο και τον τρίτο να πλησιάσει αρκετά κοντά, ώστε να νιώσουμε αυτή την πίεση. Από τις ομάδες αυτές οι οποίες αποτελούν το γκρουπ κάτω από τον Άρη και την Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή, Λευτέρη, υπολογίζεις κάποια περισσότερο? Βλέπεις δηλαδή ότι θα το πάει μέχρι το τέλος και ότι μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες στο υπόλοιπο του αθλήματος? Μιλάω περισσότερο για τα Τρίκαλα που πήραν και το Γρηγόρη, το Μάκο, γενικότερα που έχουν κάνει κάποιες κινήσεις. Τα Τρίκαλα βλέπουμε ότι έχουν κινηθεί πάρα πολύ. Έχουν πάρει αρκετούς παίχτες και καλούς έμπειρους παίχτες και έχουν πλησιάσει αρκετά την δεύτερη θέση και θα το παλέψουν, πιστεύω, στο τέλος. Τώρα η Παναχαϊκή είναι, αν θα πούμε, σαν έκπληξη, παίρνοντας και αυτοί δύο πολύ καλούς παίχτες τώρα το Γενάρη. Έχει εμφανίσει ένα πολύ καλό σύνολο, είναι μια οργανωμένη ομάδα, όπου και αυτή πιστεύω μέχρι το τέλος θα πάει, θα μείνει και ψηλά. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξεγράψουμε και τον Όφη.
Ναι. Που παρά τα προβλήματα που έχει, είναι μια μεγάλη ομάδα και αυτοί με καλούς παίχτες και έμπειρους και θα το παλέψουν και αυτοί. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει ένα παιχνίδι το Σάββατο το μεσημέρι στο Κλεάνθης Βικελίδης κοντά στην ΑΕ Καραϊσκάκη, στην ομάδα από την Άρτα, η οποία αιτήθηκε χθες από την Παναχαϊκή. Είναι από τα παιχνίδια με τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Βέβαια, mm-hmm. Καραϊσκάκης έχει κάνει μια καλούτσικη πορεία για τα δεδομένα του, δηλαδή ως νεοφώτιστη ομάδα. Πώς το περιμένεις αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, όλοι θέλουμε να και θα δουλέψουμε αυτή τη βδομάδα για να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να μπούμε από την αρχή στο παιχνίδι πολύ σοβαρή και να δείξουμε στον αντίπαλο ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι αυτό το παιχνίδι. Όλοι σκεφτόμαστε αυτό, μόνο τους 3 βαθμούς. Και στο γήπεδο μας να συνδυαστεί και με καλό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αυτά τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου, Λευτέρη, γιατί είναι απέναντι σε μικρομεσαίες ομάδες κατηγορίας. Αρχικά τα βλέπουμε θεωρητικά βατά. Είναι όμως και παιχνίδια που ενδεχομένως να κρύβουν και παγίδες για την ομάδα. Εννοείται. Αυτές οι ομάδες κρύβουν εκπλήξεις, κρύβουν παγίδες. Και θεωρώ πως με τις μεγάλες ομάδες, τις ομάδες που βρίσκονται στην ψηλά στη βαθμολογία, παίζεις για το γόητρο, παίζεις για το κόσμο, ενώ τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες που αναφέρατε πριν δίνουν το ποτάθλημα. Mm-hmm. Οι νίκες με αυτές τις ομάδες. Ναι. Άρα θέλει ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αυτά τα μάτς. Εννοείται, εννοείται. Ναι. Για τη δική σου παρουσία στην ομάδα, είσαι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής? Τι περισσότερο θα δούμε από το Λευτέρη Τζόγλου όσο προχωράμε στη σεζόν? Εντάξει, εμένα η δουλειά μου περισσότερο είναι στο ανασταλτικό κομμάτι, να καλύπτω χώρους, να βοηθάω πιο πολύ στο μαρκάρισμα, ώστε να αφήνω τους μέσους εξαιρετικούς πιο ελεύθερους και με περισσότερες δυνάμεις. Mm. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω και εγώ και ας τι να κάνω, αν πετύχω και κάποιο γκολ θα είναι πολύ καλό. Ναι, γιατί μας άνοιξε η όρεξη τώρα με αυτή την ασίστ, έδειξε ότι το έχεις. Πρέπει να το, τώρα που είσαι ζεστός πρέπει να το εκμεταλλευτείς το timing. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να πετύχουμε και κάποιο γκολ. Αν και δεν το συνηθίζω, αλλά μακάρι να γίνει και αυτό. Με το Μουμίν πάντως έχετε σταθεροποιηθεί στο χώρο του κέντρου δυο σας, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό να προσθέσω έτσι την ερώτηση του Νίκου, ότι παίζετε δύο παίκτες εδώ και ουσιαστικά από το ξεκίνημα της σεζόν μαθαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, έχετε κώδικα επικοινωνίας, δηλαδή πρέπει να βρίσκεστε πλέον ακόμη και μάτια, με μια συνεννόηση, ναι. Δηλαδή με ένα νεύμα. Με κλειστά μάτια θέλω εγώ, ναι. Εντάξει, και στις προπονήσεις αποτελώντας δίδυμο και στους αγώνες πλέον καταλαβαίνόμαστε, ξέρει τι θα κάνει ο ένας, που θα καλύψει ο άλλος, πραγματικά έτσι είναι. Και θέλω να κάνεις έτσι το κλείσιμο και ένα σχόλιο, γιατί το έχετε πει από το καλοκαίρι. Το έχετε θέσει ως ένα από τους στόχους, πέρα από τον αυτονόητο της ανόδου, ότι θέλετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του κόσμου και να το φέρετε έτσι πιο μαζικά στο γήπεδο. Υπήρξαν παιχνίδια μέχρι στιγμής της σεζόν και ειδικά στα καλά παιχνίδια που είχε αρκετό κόσμο το Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι, αυτός ήταν και αυτός μάλλον ήταν ο στόχος του καλοκαιριού, να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας. Πιστεύω μέχρι έναν βαθμό το έχουμε καταφέρει, αλλά θεωρώ ότι με τις εμφανίσεις μας και με τις νίκες που θα έρθουν στα επόμενα παιχνίδια θα έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος στο κήπο. Να το ευχηθούμε και εμείς πραγματικά, να ευχηθούμε και σε σένα υγεία πάνω απ' όλα, μακριά από τραυματισμούς, άλλες τέτοιες assist. Αυτό είναι το σημαντικότερο, υγεία να έχουμε όλοι και να πετύχει η ομάδα το στόχο. Και να σε δούμε, όπως είπες, αν και δεν το συνηθίζεις, να πανηγυρίζεις και ένα γκολ με τη φανέλα του Άρη. Γιατί όχι. Μακάρι να γίνει και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Καλή συνέχεια. Εγώ. Γεια.